samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Να σε ευχαριστήσω λίγο με τη σειρά μου που βρίσκεστε εδώ και έχουμε έτσι τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε σημαντικά προβλήματα και θέματα, τρέχοντα θέματα του Πανεπιστημίου με την πολιτική κοινωνία. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ περισσότερο σε αφενός μεν ακαδημαϊκού τύπου θέματα που άφτονται του ανακοινωθέντου σχεδίου και πράγματα που αφορούν τη μονάδα, αλλά και θα επεκταθώ και λίγο περισσότερο διότι η μονάδα μας δεν είναι ανεξάρτητη από τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες πανεπιστημιακές μονάδες. Υπάρχουν τρία σημεία στα οποία θα επικεντρωθώ. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι η αλλίωση της σχολής θετικών επιστημών. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Αυτό συνδέεται άμεσα με ενέργειες όπως είναι με μη ενέργειες. Για παράδειγμα, η μη ενέργεια την οποία δεν είδαμε στο σχέδιο Αθηνά είναι η μη ίδρυση της πολυτεχνικής σχολής, ένα αίτημα όριμο το οποίο έχει υπηρεθεί και έχει περάσει από όλα τα απαραίτητα στάδια και βρισκόταν προς υπογραφή στο γραφείο του Υπουργού εδώ και περίπου 2,5 χρόνια, δεν είμαι μόνο μνήμη μου. Η μη ίδρυση της πολυτεχνικής σχολής έχει διάφορες προτάσεις. Μία από αυτή, η συμφώνευση του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικών Μαθηματικών και Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, συνδέεται με αυτό. Η εκτίμησή μας είναι ότι αυτή η συμφώνευση, όπως και η συμφώνευση που προτείνεται στοιχείο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης να ενταχθεί πενταετές, να ενταχθεί σε τετραετές πρόγραμμα σπουδών της Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, το οποίο αυτό και αν είναι από την Τραπή Έκφραση παραλογισμός. Αυτά τα δύο συνδέονται με τη μη ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής, η οποία μη ίδρυση δεν έχει πραγματικά κανένα ουσιαστικό λόγο και επιχείρημα για να μην γίνει. Τώρα, το πρώτο στοιχείο λοιπόν είναι ότι η Σχολή Θετικών Επιστημών αλλάζει φυσιογνωμία και μορφή από μια σχολή η οποία είχε συγκεκριμένη φυσιογνωμία, είχε αναπτύξει συγκεκριμένες δράσεις, είχε με την πάροδο των λίγων ετών που λειτουργεί χωροθετήσει το πεδίο δράσης της και το ακαδημαϊκό και το κοινωνικό, ξαφνικά βρίσκεται να αλωτριώνεται διότι έχουμε ένα νέο εντός εισαγωγικών μαθηματικό τμήμα μαζί με δύο τμήματα μηχανικών. Αυτό είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Δεν στέκει σε καμία κριτική, κατά πίσω να δεν λόγω σε καμία γερμανική κριτική. Άρα, η συγκεκριμένη προτινόμενη σχολή θετικών επιστημών αλλοιώνει το χαρακτήρα τον οποίο είχε δημιουργήσει η σχολή θετικών επιστημών που λειτουργούσε και βάζει ουσιαστικά εμπόδια στην περαιτέρω ανάπτυξη της και προσφορά της στην επιστήμη και στην κοινωνία. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο, το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να διορθωθεί με συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες αφορούν τις επιμέρους συγχωνεύσεις που σχετίζονται με τη σχολή των επιστημών. Αυτή που αφορά περισσότερο το νησί στο οποίο βρισκόμαστε είναι η συγχώνευση του Τμήματος Στατιστικής και Χρηματιστικών Αλογιστικών Μαθηματικών με το Τμήμα Μαθηματικών. Εδώ υπάρχουν μία σειρά από προβλήματα, τα οποία θα ήθελα να εξηγήσω. Το πρώτο και κυριότερο είναι το Τμήμα Στατιστικής και Χρηματοοικονομικών Αλογιστικών Μαθηματικών έχει μία σημαντική ιδιαιτερότητα. Είναι ένα από τα δύο τμήματα στην Ελλάδα τα οποία παράγουν αυτό που λένε αναλογιστές. Διαθέτει επαγγελματικά δικαιώματα ο απόφυτος του τμήματος αυτού, για τον οποίο θα το αποκαλώ, ο απόφυτος του τμήματος αυτού έχει δικαιώματα πιέψιου οικονομικού και δικαιώματα στατιστικού, επαγγελματικά δικαιώματα μιλάμε. Αυτό είναι αρκετά πρωτοποριακό και για το Πανεπιστημίο μας και για τη μονάδα μας και για το ίδιο το τμήμα. Θεωρώ ότι τέτοιες μονάδες στον ακαδημαϊκό χάρτη χρειάζονται και είναι στερείται λογική η κατάργησή τους ή έστω τέλος πάντων η συγχώνευσή τους όπως αυτή προτείνεται. Επικεντρώνουμε λίγο περισσότερο στη συγχώνευση.
Το μαθηματικό είναι ένα τμήμα με αρκετά μεγαλύτερη ιστορία, το οποίο έχει, είναι βασική επιστήμη, δουλεύει και υπηρετεί τον κλάδο των μαθηματικών, ο οποίος είναι συγκεκριμένος στον χώρο εδώ και αιώνες, θα έλεγα, και έχει σαφώς διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα και διαφορετικό προφίλ πτυχιούχου από αυτό του ψάχνου. Κατά συνέπεια, η λογική της συγχώνευσης επί τη βάση του γεγονότος ότι υπηρετούνται ίδια ή παρεμφερή επιστημονικά παιδεία δεν στέκει πουδενή. Ακαδημαϊκά δηλαδή είναι μετέωρη αυτή η λογική, δεν μπορεί να στηριχθεί πουθενά και θεωρώ ότι καταδικάζει ένα τμήμα το οποίο είναι σχετικά νέο, δεν έχει ολοκληρωθεί στο μέγεθος που θα θέλαμε όλοι, αλλά το καταδικάζει πιστεύω σε συρρήγνωση με βάση το γεγονός ότι προβλέπει το σχέδιο Αθηνά κατευθύνσεις μέσα στο νέο τμήμα, πράγμα το οποίο είναι ασαφές αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για την έννοια της κατεύθυνσης μέσα σε ένα στοιχείο συγκεκριμένου τμήματος. Επίσης, το τμήμα των μηχανικών πληροφοριακών και επικοινωνικών συστημάτων μαζί με το τμήμα στατιστικής και αναλυστών χρηματοδοτικών μαθηματικών και μαζί με το μαθηματικό είχαν διαμορφώσει μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία, είχαν δημιουργήσει δράσεις στην τοπική κοινωνία και θεωρούμε ότι αυτή η συγχώνευση αποκόπτει ένα κομμάτι της ακαδημαϊκής μονάδας της ΣΑΜΟ. Η ίδρυση της Σχολής Θετικών Επιστημών, η προηγούμενη ίδρυση, με την προσθήκη του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίας Προϊόντων και Συστημάτων από τη ΣΥΡΟ, είναι, δεν θα έλεγα, δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω ως προβληματική σαν διαδικασία, πέρα του ακαδημαϊκού ατόπου που έχουμε να έχουμε δύο τμήματα μηχανικών μέσα στη σχολή, αλλά το τμήμα αυτό υπάρχει και λειτουργεί στη ΣΥΡΟ. Άρα μιλάμε πιο πολύ για διοικητική συνεργασία, η λειτουργία, η συνέργεια και όχι σε ακαδημαϊκή δράση, σε διακπαιδευτική διαδικασία, όπως οφείλει μια σχολή να έχει και να συνεργάζεται και να δημιουργεί από κοινού δράση στα τμήματά της. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι και τα τρία σημεία που σας ανέφερα, η συγχωνεύση των τμήματων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στη ΧΙΟ και στη ΣΑΜΟ και η προτινόμενη προβληματική πρόταση περί της Σχολής Θετικών Επιστημών με δύο τμήματα μηχανικών, αυτά αποτελούν ένα τρίγωνο το οποίο στο κέντρο του έχει τη μη ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής και έτσι προσπαθεί το προτινόμενο σχέδιο να μπαλώσει εντός εισαγωγικών τα προβλήματα που δημιουργούν αυτές οι δύο επιλογές της συγχώνευσης. Θεωρώ ότι αυτές οι δύο επιλογές θα πρέπει να υπάρξουν δεύτερες σκέψεις. Ανατρέχοντας κανείς, δεν θέλω τώρα να περάσω σε λεπτομέρειες, αλλά ανατρέχοντας κανείς στα κριτήρια, σε μια αρκετά μεγάλη λίστα κριτήριων που χρησιμοποιήσει το Υπουργείο προκειμένου να δημιουργήσει αυτό το σχέδιο Αθηνά, τουλάχιστον κατά τη δήλωσή του, κανένα εξ αυτών δεν οδηγεί στην ανάγκη συγχώνευσης των τμήματων τα οποία ανέφερα. Υπάρχουν κάποιες προφορικές διαβεβαιώσεις περί διατήρησης της κρίσης της μάζας στις διάφορες ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και προκειμένου και στο νησί της Σάμου. Εδώ όμως υπάρχει και ένα άλλο πρακτικό πρόβλημα. Μίλησε προηγουμένως ο κύριος Αντιπρίτανης για θέματα υποδομών. Δυστυχώς, στα θέματα υποδομών, παρότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να προχωρήσουμε και σε κάποιο χρονικό διάστημα να έχουμε εξαιρετικές υποδομές στα ταμπάκια, αυτή τη στιγμή οι υποδομές μας έχουν αρκετά προβλήματα και ειδικά οι υποδομές της εκπαιδευτικής διαδικασίας έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα, διότι ο αριθμός των φοιτητών έχει αυξηθεί σημαντικά εις ένα έκαστο εκ των τριών λειτουργούμενων τώρα τμήματων. Η συγχώνευση η οποία κατά διαβεβαίωση ξαναλέω του Υπουργείου δεν θα επηρεάσει το φοιτητικό πληθυσμό. Με αυτό αντιλαμβάνεται κανείς ότι σημαίνει ότι εκεί που είχαμε δύο τμήματα των 120 και 180 ή 200 φοιτητών, τώρα θα έχουμε ένα των 300 φοιτητών. Μα οι υποδομές μας δεν μας επιτρέπουν να διαχειριστούμε τμήματα 300 φοιτητών.
έχουμε και, υπάρχουν και πρακτικά προβλήματα, δηλαδή, τα οποία συνδέονται με αυτές τις επιλογές, τα οποία τα αναφέρω στο τέλος και τα υποβαθμίζω, διότι το σημαντικότερο και το κυριότερο είναι το ακαδημαϊκό θέμα το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως. Νομίζω ότι, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως από τον κύριο Αντιπρίτανη, το θέμα της ΑΔΥΠ και η παρέμβαση της ΑΔΥΠ θεωρούμε και πιστεύουμε ότι θα είναι κρίσιμη, διότι κατά νόμον προβλέπεται η γνωμοδότηση επί των προτινωμένων σχεδίων της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας, η οποία αρχή, τουλάχιστον στις συναντήσεις που είχε το Πανεπιστήμιο μέχρι τώρα, δείχνει να αντιλαμβάνεται τα θέματα αυτά και να τα ενστερνίζεται σε έναν βαθμό. Θεωρώ επίσης ότι η τοπική κοινωνία, η περιφέρεια, η δημοτική αρχή θα έχουν το μερίδιο του λόγου και της εμπλοκής που πρέπει και που τους αναλογεί, από ενδεχομένως όχι αμοιβώς ακαδημαϊκή πλευρά, αλλά από την πλευρά που ανέφερα προηγουμένως και άπτεται του γεγονότος ότι υλοποίηση του σχεδίου Αθηνά, όσον αφορά τουλάχιστον τη μονάδα της ΣΑΜΟΥ, οδηγεί σε υποβάθμιση της ακαδημαϊκής μονάδας, καταργώντας ένα κομμάτι της, και αυτό δημιουργεί μια γενικότερη συρρήκνωση στο ρόλο του Πανεπιστημίου, στην παρουσία του ρόλου του Πανεπιστημίου στο νησί μας. SAMOSTIMES.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα.